Γιατρέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Ορθοπαιδικός βεβαίως. Καλά εσείς. Καλά. Πώς πάμε. Γιατρέ, για να θυμηθούμε λίγο, ο Γκόμες πότε έπαθε τη ζημιά, θυμάστε, μήνα, χρονολογία. Έπαθε 16, άκου τώρα, τα θυμόμαστε πια, τόσο πολύ, yeah. Ωραία το λέτε, τόσο πολύ το έχουμε συζητήσει, θυμόμαστε τα πάντα. Ναι. 16 Οκτωβρίου πέρσι. Πέρυσι, τον Οκτώβριο. Πέρσι, τον Οκτώβριο έγινε το τραυματισμό ο σοβαρό που είχαμε το εξάρθρημα του ώμου. Κάπου περίπου τέτοια εποχή είναι που ξαναμιλήσαμε, θυμάμαι, στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι, βεβαίως. Που τα λέγαμε, γιατί κάναμε τότε, πολύ μου άρεσε αυτό που είπατε, θα κάνουμε μια ανασκόπηση του ιστορικού. Κάναμε την προσπάθεια, ήταν μια απόφαση κοινή όλης της ομάδας τότε. Ναι. Να περιμένουμε λιγάκι, μήπως ηρεμήσει, μήπως μπορέσει να το δυναμώσει τον νόμο και γλιτώσουμε το χειρουργείο. Με αγωγή να το ξεπεράσει. Με αγωγή κάναμε τα πάντα που μπορούσαμε να κάνουμε και κυρίως και ο ίδιος ο αθλητής προσπάθησε. Και κάπου τέλη Νοεμβρίου, θυμάμαι, ήταν που ξανά έγινε υποτροπή και πια αποφασίστηκε, μας πίεζαν τότε, αποφασίστηκε το χειρουργείο, μας πίεζαν τότε ότι έπρεπε η ομάδα να αποφασίσει αν θα αλλάξει. Στη θέση του θα πάρει κάποιον άλλον. Προπονητής ήταν τότε ο Γιάννης ο Καρμαζίδης. Όλοι περιμέναμε, τον βοηθήσαμε. Και α, ήταν τέλη Νοεμβρίου, όμως νόμιζα ότι ήταν πολύ αργότερα. Όχι, όχι, όχι. Ήταν τέλη Νοεμβρίου όταν έπαθε υποτροπή ουσιαστικά. Έπαθε ουσιαστικά, ξαναβγήκε πάλι όμως. Οπότε ουσιαστικά ήταν άδικο πια να περιμένουμε. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούσε πια, έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργείο. Το οποίο έγινε Ιανουάριο. Α, το χειρουργείο άρχισε. Μάλιστα. Οπότε είμαστε τώρα κοντά στους 9,5 μήνες, ουσιαστικά τέλος Ιανουαρίου ήταν. Και τώρα μάλιστα αυτές τις μέρες θα κάνουμε και μια, έτσι, μια επανέλεγχο με μαγνητικές για να δούμε που βρίσκεται. Κατάσταση, πέρα από την βελτίωση τη λειτουργική που την είδατε και εσείς, την βλέπουμε και εμείς καθημερινά. Γιατρέ, τώρα κατόπιν, μετά από όλα όσα έγιναν, θεωρείτε ότι ήταν μεγάλο ρίσκο ή λάθος η προσπάθεια να το ξεπεράσει με αγωγή και πρέπει να πάει κατευθείαν στο χειρουργείο, αν υφίσταται κάτι τέτοιο? Ναι, όχι, θα πρέπει να ήταν πολύ ωραία το λέτε. Θα πρέπει να τα κρίνουμε τώρα με το πνεύμα της εποχής, τις αγωνίες μας. Η ομάδα είχε ποντάρει στον Γκόμες, ήταν ο βασικός της, το βασικό της εργαλείο. Είναι και αρχηγός, έχει μια ιδιαίτερη, έτσι, οι παίκτες τον ακούνε, ελέγχει τα αποδυτήρια, είναι ο αρχηγός της ομάδας σε όλα τα επίπεδα. Τον είδατε πρόσφατα μέχρι και ρόλο προπονητή. Ναι. Του εδόθη. Σημαίνει πολλά βέβαια. Σπάνιος αθλητής. Οπότε δόθηκε ένα διάστημα, αφού η ομάδα άντεχε στις υποχρεώσεις εκείνο τον καιρό, μήπως μπορέσει μήκα. Αλλά το βόλι είναι ένα είδος αθλήματος που, επειδή επιβαρύσεις στον νόμο είναι τρομακτικές, δεν άντεξε. Τώρα, ας πούμε, τώρα πια που περνάμε σε αυτή τη φάση της τελικής επανένταξης και ζούμε πια το ψυχολογικό πια της επανένταξης, να το πιστέψει και ο ίδιος ότι είναι καλά. Χτες, ας πούμε, το εντυπωσιακό είναι ότι τα χτυπήματα που πέρσι έπαθε αυτή τη ζημιά τα έκανε. Τα πιο δυνατά του χτυπήματα ήταν σε αυτά που πέρσι του συνέβη το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν κατάλαβα, δηλαδή. Δηλαδή, πέρσι υπήρξε ένα είδος χτυπήματος που κάνει, ένα πολύ ωραίο έξυπνο χτύπημα. Τεχνικό. Τεχνικό, ναι, το οποίο εκεί βγήκε δεύτερη φορά όμως. Είναι πιο επικίνδυνα αυτά? Όχι, εκεί είναι που αισθάνθηκε ότι δεν έπρεπε να το κάνω. Το έλεγε πάντα. Έκλαιγε ο καημένος και έλεγε δεν έπρεπε να το κάνω. Ναι. Τώρα, όταν το προσεγγίζουμε εμείς, του λέμε κοίταξε τώρα. Τα πιο δυνατά σου χτυπήματα χθες, ας πούμε, και αυτές τις μέρες, το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πρέπει να ηρεμήσεις, να πιστέψεις, γιατί μετά από τέτοια χειρουργία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογική επιβάρυνση. Ναι. Και πρέπει αυτό σιγά σιγά να σβήνει, να παίρνει αυτοπεποίθηση. Δείχνουν ότι όλα πάνε καλά και ελπίζουμε να συνεχίσουν έτσι. Τώρα, για τότε νομίζω ότι ήταν σωστή απόφαση. Έπρεπε να σεβαστούμε αυτόν τον αθλητή. Ο ΠΑΟΚ του φέρθηκε, νομίζω, άψογα. Εμείς μιλάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Του έδωσε το χρόνο του. Ό,τι έγινε, και μάλιστα όταν ήρθε και η ώρα του χειρουργείου πια, είχε διακόψει το συμβόλαιο ο ΠΑΟΚ μαζί του, με τη σύμφωνη γνώμη του. Και είχε ξαναυπογράψει για τη νέα χρονιά. Δηλαδή ήταν ασφαλής, αισθανόταν ότι θα είμαι ξανά στην ομάδα. Εμείς του λέγαμε, γιατί είπατε εισαγωγικά ότι τον χειρουργήσαμε εμείς. Όχι, δεν τον χειρουργήσαμε εμείς. Εδώ συνέβη το εξής. Εμείς τότε και ο πρόεδρος ο Κατσαρής και ο Τσαλόπουλος, και εμείς του λέγαμε να επιλέξει ό,τι τον κάνει να αισθάνεται καλά. Δηλαδή τέτοια φροντίδα σε αθλητή δεν έχει ξαναυπάρξει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, επειδή είναι διεθνούς βελληνικούς αθλητής, κάποια στιγμή δακρυσμένος μου έλεγε: γιατρέ, μου φτάνουν την ημέρα 50 με 70 μηνύματα από όλο τον κόσμο φίλους που ο καθένας προτείνει το δικό του γιατρό. Δηλαδή ήταν φοβερό. Η ένταση είχε λίγο σαστήσει, δηλαδή τι πρέπει να κάνω, πού πρέπει να πάω. Ναι.
Εμείς του λέγαμε θα αποφασίσεις ό,τι θες εσύ. Εμείς θα θέλαμε σαν ΠΑΟΚ να το κάνουμε εμείς εδώ, να το αναλάβουμε εντελώς για να ξέρουμε και το μετά. Ναι. Βέβαια, διεκόπη το συμβόλαιο τότε που έπρεπε να γίνει διαδικαστικά για να έρθει τότε ο Στάροβιτς. Αποφάσισε τις επιλογές του. Εμείς του λέγαμε όπου θες, τον πιο διάσημο του κόσμου. Πάμε. Ο ΠΑΟΚ θα σε στηρίξει. Δηλαδή, δεν έχει κανένα παράπονο από τον ΠΑΟΚ και ποτέ το δείχνει πάντα στη συμπεριφορά του και αυτό το λέει παντού. Αυτό σημαίνει και οικονομική στήριξη, δηλαδή. Βέβαια, ναι. Βέβαια, είχε ένα συμβόλαιο διεθνές το οποίο δεν ήταν πολύ Λέξ. Άνετο. Δεν. Ναι. Όλα αυτά τα λαμβάναμε υπόψη. Αλλά έγινε και τέτοιου είδους στήριξη. Τα πάντα, ναι. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο πιο άνθρωπός μας δεν γίνεται, ναι. Που θα μπορούσε άλλη ομάδα να του πει, σου επιβάλλουμε να χειρουργηθείς εδώ. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Ναι. Δεν έγινε τίποτα σε καμία περίπτωση. Τώρα, αυτό κάνει τον αθλητή να αισθάνεται καλά, πάρα πολύ καλά. Αυτό έχει το μικρό κακό ότι εγώ αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε δεν τον κάναμε εμείς να ξέρουμε ακριβώς τις όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά απ' την άλλη τώρα πια το αντιμετωπίζουμε ότι έχει γίνει, έχει τελειώσει, έχει φύγει στο παρελθόν αυτό και είμαστε πια στην αποκατάσταση, η οποία βαδίζει πολύ ομαλά, πολύ ωραία και δεν έχουμε δηλαδή κάποιους συνδυασμούς, δηλαδή πιέζουν οι καταστάσεις λίγο πάλι, αλλά... Το πρόγραμμα της ομάδας, ορίστε. Το πρόγραμμα της ομάδας πιέζει. Το πρόγραμμα της ομάδας. Τώρα σε δύο εβδομάδες παίζουμε τον Ολυμπιακό. Ναι. Είχαμε και λίγο θέμα με τον Σακόγλου, τον Χάρη που με τους Κυλιακούς τώρα έλειψε λίγες μέρες. Δηλαδή χθες αν ήταν και ο Χάρης, ο Σακόγλου θα ξεκουραζόταν ο Γκόμες λιγάκι περισσότερο. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο, γιατί προφανώς έχετε εικόνα εσείς και καθημερινά σαφώς. Είναι άλλος ο Γκόμες της προπόνησης με αυτό που είδαμε χθες? Καμία σχέση. Στην προπόνηση χτυπάει σαν να μην υπάρχει αύριο. Πώς εξηγείτε αυτό? Αυτό είναι το ψυχολογικό. Το ίδιο πράγμα αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, να το εξηγήσουμε. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον Γκόμες. Ναι. Δηλαδή συμβαίνει σε πολλούς αθλητές. Πάρα πολλοί αθλητές μετά από τέτοια χειρουργία επιστρέφουν σε δύο χρόνια. Εδώ είμαστε μέσα στα χρονικά πλαίσια που είχαμε υπολογίσει. Απλά δηλαδή, τότε, αν το κάναμε τότε τον Οκτώβριο αμέσως, δεν θα προλαβαίναμε, το ξέραμε με τον προπονητή, δεν προλαβαίναμε τα play-off που θέλαμε σαν χειρουργείο του Απριλίου. Καταλάβατε, είναι το χρονικό διάστημα, δεν είναι τόσο η ιατρική αποκατάσταση, είναι και η ψυχολογική μαζί με την ενδυνάμωση. Εκεί πώς μπορείτε να το βοηθήσετε, δεν ξέρω, μπορείτε? Δηλαδή μας λέτε ότι στην προπόνηση λειτουργεί σαν να μην έχει τίποτα, σαν να μην έγινε ποτέ χειρουργείο, ναι. Και στον αγώνα χθες μπήκε και την είχε την μικρή την επιφύλαξη. Ναι. Όχι, ο ίδιος είναι πολύ ευχαριστημένος, δηλαδή κοιτάξτε, είναι πολύ έμπειρος. Έχει μιλήσει, φαντάζομαι, και ο ίδιος πάρα πολύ με πολλούς αθλητές. Έκανε τα μπλοκ του κλπ. Αυτό αντιμετωπίζεται σιγά σιγά με την αυτοποίθηση που παίρνεις μέσα στο χρόνο του παιχνιδιού. Ναι. Και στην προπόνηση δηλαδή του αθλήματος. Δηλαδή με τον κύριο Αυτοσμίδη που μιλάμε, που τον βλέπει καθημερινά σε επίπεδο φυσικοθεραπείας και ενδυνάμωσης, οι επιβαρύνσεις που δέχεται στην προπόνηση είναι τεράστιες μπροστά σε αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι καλά πια, θα το πούμε έτσι. Το θέμα είναι να το πιστέψει και ο ίδιος να τον βγάλει. Αλλά δεν είναι να πούμε ότι έχει. Όλοι οι αθλητές αυτού του είδους σε αυτό το επίπεδο θα αντιμετωπίσουν. Άλλοι θα υπολογίσουν επιστροφή πλήρη στα δύο χρόνια. Είναι κάτι πολύ αντίστοιχο, δεν ξέρω αν σας βοηθάει, όταν κάνει χιαστό ένας αθλητής, στο ποδόσφαιρο παράδειγμα. Ενώ λέμε εμείς οι γιατροί στους 10 μήνες το αργότερο είσαι έτοιμος, είσαι γυμνασμένος, πρέπει να ξεπεράσει το ψυχολογικό, να ξαναβρει τον παλιό του εαυτό. Είναι όμως το βόλι, είναι το χτύπημα αυτό που το κάνει διαφορετικό. Μπράβο. Εδώ δηλαδή στο ποδόσφαιρο με το χιαστό, στο βόλιο θα έχουμε την αστάθεια αυτό που έχουμε του ώμου. Ναι. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι, επειδή πολύ το συζητάμε αυτές τις μέρες και ο ίδιος το αισθάνεται αυτό, το αισθάνεται πολύ, το ακούει, ναι. Ενημερώνεται. Κάποια στιγμή μας είχε πει ο αντιπρόεδρος κ. Παϊσιάδης ότι έχουμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, τους έχουμε απαγορεύσει τους άλλους να τον ρωτάνε κάθε μέρα τι γίνεται. Ναι, σωστό. Γιατί τον επιβαρύνει λίγο. Τον επιβαρύνει, έτσι σέβεσαι την προσωπικότητά του. Πες μας εσύ τι θέλεις, ήρεμα, πώς πας, τι κάνεις. Είναι ευχαριστημένος, χθες ήταν πολύ χαρούμενος. Χθες ήταν ένα ήπιο έτσι κραστές για αυτόν. Δηλαδή προσπαθεί να ξαναγίνει αθλητής. Πώς παλιά δηλαδή είχε κάποιο πόνο και δεν τον έδινε σημασία, έκανε λίγο θεραπεία. Ότι και αυτή η πόνη τώρα δεν σημαίνει ότι αυτό παίρνει χρόνο σε έναν αθλητή. Αυτό που έγινε χθες δηλαδή, η όλη του εμφάνιση. Ο τρόπος που χτυπούσε, η πόντι που πήρε που είναι πολύ. Πολύ σας ικανοποίησε, δηλαδή είναι μια ομαλή επανένταξη. Μια ομαλή επανένταξη, ναι.
Ναι, το συζητήσαμε ύστερα με τα εκτενέστατα πολύ. Και... Γιατί ο κόσμος, οι μισοί μένουν εντυπωσιασμένοι από τους πόντους που πήρε και άλλοι προβληματισμένοι από το ότι δεν καρφώνει δυνατά. Ναι. Βέβαια, πάλι είδαμε την πείρα του, πάλι είδαμε κάποια τεχνικά χτυπήματα. Βέβαια. Εντάξει. Αλλά τώρα στο επόμενο παιχνίδι λίγο καλύτερα. Στον Ολυμπιακό πολύ καλύτερα ελπίζουμε, αλλά προσπαθούμε να το δημιουργήσουμε και αυτό, τώρα πάμε σε τεχνικά θέματα, περνάμε και σε άλλα μονοπάτια, ότι δεν τελειώνουν όλα στο μάτς με τον Ολυμπιακό σε δύο εβδομάδες, 15 μέρες. Όπως απεδείχθη πέρσι, η χρονιά ήταν ένα τεράστιο μάθημα για όλους. Τι έγινε, γιατί φτάσαμε στο τέλος πια να παίζουμε χωρίς ούτε τον αντικαταστάτη του Γκόμες, ούτε Πασαδόρο. Και όλα πήγαν κατ' ευχής του. Ξέρετε, δηλαδή, εγώ λέω ότι τα έδωσε το άθλημα στον ΠΑΟΚ από το πώς φέρθηκε στον Γκόμες. Δηλαδή, ήταν σαν να επιβραβεύονταν ο ΠΑΟΚ από το πώς ανθρώπινα φέρθηκε στον Γκόμες. Πολύ ωραίο αυτό. Και ότι πήρε το πρωτάθλημα χωρίς διαγώνιο. Τίποτα. Ούτε περίπου. Το θαύμα, ζήσαμε το θαύμα. Ναι. Το θυμόμαστε όλοι. Ο ρόλος του προπονητή σε όλο αυτό το σκηνικό ποιος είναι τώρα, που είναι και καινούριος και. Πώς συνεννοείστε, πώς... Η αίσθησή μου είναι ότι είναι πολύ σημαντικός. Η αίσθησή μου είναι πολύ καλό που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Ο Γκόμης μιλάει τέλεια Ιταλικά. Συνεννοούνται, γνωρίζονται από παλιά. Τον στηρίζει. Πολύ πολύ σημαντικό, πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ. Έτσι, είναι σημαντικό γιατί αυτό δείχνει και το μεγαλείο του προπονητή. Είναι ήρεμος. Στο προηγούμενο μάτς, γιατρέ, που βλέπαμε στην τηλεόραση, στην Πάτρα, ναι. Ο Γκόμες, σαν να τον παρακαλούσε κάτι ματιές, βάλε με, δεν τον έβαλε. Ναι. Όχι. Μας έχει εντυπωσιάσει όλους. Είναι ένας προπονητής που έχουν δει πολλά τα μάτια του και μαθαίνουμε κι εμείς δίπλα του την ηρεμία, καμία πίεση. Το είδαμε τώρα και σε μικρό τραυματισμό, ακόμα και στους Σακόουλ χθες. Όχι, θα γίνει καλά, να μην έχουμε υποτροπή. Είναι κάτι καινούργιο για μας αυτό. Δηλαδή, τώρα τελευταία ζήσαμε μια κατάσταση λιγάκι αρκετή πίεση. Που πίεζε τους πάντες και τον Γκόμες και εμάς. Και... Δηλαδή αυτή η αλλαγή τελικά βλέπουμε ότι σίγουρα στο θέμα του Γκόμες είναι σημαντική. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τους και υπάρχει και ο χρόνος να επανέλθει. Που φαίνεται ότι θα επανέλθει. Και τα διαστήματα τα χρονικά μας ευνοούν. Δεν ξέρω τώρα, μπορείτε να πείτε, αν μπορείτε να προβλέψετε πότε θα ξαναδούμε 100% τον Γκόμες πανέτοιμο εγκεφαλικά, σωματικά. Από όλα, αν προβλέπετε αυτό. Αν προβλέπετε, εγώ νομίζω. Γιατί είπατε ότι είναι πιο πολύ ψυχολογικό πλέον. Ναι. Το πιο ψυχολογικό βέβαια κρατάει πολύ καιρό, έτσι. Δεν μην νομίζετε ότι λύνεται. Εμείς 42 χρόνια το έχουμε, μην αγχώνεστε. Ναι. Μπράβο. Εγώ αυτό τώρα μου θυμίζει, νομίζω μιλάμε άνετα τώρα. Άνετα, και αν μας ακούει. Είναι άνθρωποι που αγαπούν τον αθλητισμό. Όταν έρχεται κάποιος να κάνει εδώ χιαστό και συζητάμε, παράδειγμα στο γόνατο, τους λέω, δείτε πότε ένας αθλητής στο θέμα όταν κάνει χιαστό έγινε ξανά αυτός που ξέραμε. Από διεθνή παραδείγματα. Δηλαδή, λέμε καμιά φορά, σε 6 μήνες θα γυρίσει, σε 6 μήνες ο Μάνταλος τώρα που ακούμε τη ΣΑΕΚ θα γυρίσει, θα πατήσει γη. Ρε παιδιά, άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή και ο Μανιάτης του Ολυμπιακού, και εδώ ο Φαλκάο της Μονακός, σας πάω σε τεράστια παραδείγματα, τον χάσαμε. Ξαναέγινε σε 3 χρόνια αυτός που ήταν. Δηλαδή, που ήταν, δηλαδή, τώρα πιάνουμε διάφορα αθλήματα, τεράστιος παίκτης, αθλητής. Θέλει το χρόνο του, δεν μπορεί να προβλέψει κάποιος. Εγώ νομίζω ότι σε διάστημα περίπου 1-1,5 μήνα θα είμαστε στο 90%. Δηλαδή, ο Γκόμες τώρα, το 100% του Γκόμες είναι να πάρει το πρωτάθλημα μόνος του. Δηλαδή δεν είναι το 100%, δεν έχει ο Γκόμες. Ο Γκόμες δεν έχει αντίπαλο. Πέρσι όταν έβλεπε τον Ολυμπιακό στην αρχή που έκανε την πρώτη του προσπάθεια, μας έλεγε ότι στο 70% να φτάσω εγώ θα το πάρω το πρωτάθλημα μόνος μου. Δηλαδή τέτοιος αθλητής είναι. Γιατί μια που το πιάσαμε το θέμα των τραυματισμών γενικότερα, είναι πλέον το πιο δύσκολο κομμάτι επανένταξης για τους αθλητές οι κοιλιακοί? Γιατί βλέπω διάφορες περιπτώσεις παικτών που χάνουν πάρα πολλά στοιχεία τους όταν έχουν τέτοιο τραυματισμό κοιλιακούς. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή εμείς το πρόβλημα που έχουμε με τον Σακόβουλο είναι μικρό. Δεν αναφέρομαι στους μικρούς. Ναι, ξέρω που πάτε. Ναι. Το πάμε λίγο στο μπάσκετ, στο θέμα του μπάσκετ. Και μπάσκετ. Ισχύει και σε ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το παράδειγμα του Νίνη. Ναι. Όπου ο Νίνης ήταν ένας πολύ εκρηκτικός παίκτης και όταν έκανε τέτοια επέμβαση, έχασε τα βασικά του χαρακτηριστικά. Ναι. Κοιτάξτε, είναι βασικό στο μυϊκό σύστημα η κοιλιακή. Σε κάθε κίνηση θα χρειαστεί να βοηθήσουν, να λειτουργήσουν ενεργητικά, ανταγωνιστικά, οτιδήποτε. Όλα αυτά τα προβλήματα συνήθως πιο συχνά είναι στο ποδόσφαιρο.
όχι στα αθλήματα το τύπου μπάσκετ κλπ. Αλλά συνήθως επανέρχονται όλοι οι αθλητές. Στα δηλαδή, ίδια επίπεδα, εδώ είναι το ερώτημα. Δίνει πολλά τα παραδείγματα. Γιατί λέμε, και ο Βαζέχα θυμάμαι τότε, εγώ μικρός να διαβάζω. Ο Βαζέχα που έκανε, γύρισε. Δηλαδή, γυρνάνε όλοι. Εδώ είναι τώρα και στο πώς κάποιος αθλητής διαχειρίζεται τον τραυματισμό του, νομίζω. Ή πώς προσαρμόζεται στην όποια χασούρα έχει τέλος πάντων σε έκπληξη. Και... Δηλαδή, τώρα εγώ δεν ξέρω την περίπτωση που αντιμετωπίζουμε στο μπάσκετ. Παρόλο που όλοι είναι φίλοι, ξέρεις, μπορεί να είμαστε μια οικογένεια όλοι, αλλά που αντιμετωπίζουμε τον αθλητή μας. Θα περίμενα εγώ απ' έξω να είναι πια σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Γιατί το είδος του χειρουργείου το γνωρίζω που γίνεται, γνωρίζω τον χειρουργό που το έκανε, είναι μάλιστα από τις πρώτες εργάτες στις μεθόδους αυτές. Δηλαδή θα έπρεπε ο αθλητής λογικά να είναι... Αλλά αυτά τα θα έπρεπε τα δικά μας δεν πρέπει να αγχώνουν τον αθλητή, ούτε κανένα γύρο. Παίρνουν τον χρόνο. Και πολύ πρόσφατα διάβαζα και του φίλου και συναδέλφου που είναι στο ποδόσφαιρο για το θέμα του Λεβέκ που μιλούσε. Προσπαθούσε να εξηγήσει ο γιατρός. Μπράβο, πολύ ωραία. Είναι, φτάνουμε κάποια τι να εξηγήσω, όταν δεν υπάρχει διάγνωση και δεν βλέπεις κάτι, αλλά σου λέει συνέχεια ότι έχω ενοχλήσεις, είναι και ψυχοσωματικό πάει. Δηλαδή, τι να πας. Και ύστερα, η αίσθησή μου είναι, διαχρονικά το λέω και σε όλους τους ασθενείς και τους αθλητές, ο αθλητής είναι ένας σκληρός άνθρωπος. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει πολλά. Είναι ένας σκληρός άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό που εγώ πιθανόν δεν θα πήγαινα στη δουλειά μου, αυτός όχι μόνο πάει στη δουλειά του, παίζει και το ντέρμπι. Και είναι ο καλύτερος παίκτης. Ναι. Είναι από τη φύση του. Δηλαδή, βλέπεις, κάνεις ένα χειρουργείο σε έναν αθλητή, ένας τεχνικού πρωταθλήματος τώρα, δεν μιλάμε σε επίπεδο επαγγελματικού όπως είναι οι ομάδες μας, και του λες δυστυχώς αυτά. Και σε 15 μέρες είναι μέσα στο γήπεδο και λες δεν είναι δυνατόν αυτό που βλέπω. Έχουν άλλη αίσθηση του πόνου, άλλους μηχανοϊποδοχείς. Ο Μαουρίσιο Βραζιλιάνος, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, είπε τώρα αυτό το πράγμα. Με οπίστιο χιαστό, αν το λέω σωστά, του λέει η ΠΑΕ ανακοινώνει 4 με 6 εβδομάδες. Και η πρώτη του έδραση είναι ότι αποκλείεται, θα γυρίσω νωρίτερα και πράγματι αυτό τώρα πάει να επιβεβαιωθεί. Να το. Είναι και το, ναι. Εγώ πάντα θα το πω επίσης το εξής, ότι το λέω, το ζήσαμε στο βόλεϊ. Ένας από τους μεγαλύτερους τραυματισμούς στην ιστορία για μένα του βόλεϊ είναι αυτός που είχε πάθει ο Παντακίδης πριν 2 χρόνια, ο Γιάννης Παντακίδης. Το ανοιχτό εξάγχημα επιγονατίδους μέσα στο γήπεδο κλπ. Δηλαδή και ο Γιάννης πέρασε πάρα πολλά. Ναι. Το ψυχολογικό, να αρχίσει να πηδάει, να κάνει. Είδατε, σιγά 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 σιγά. Πρέπει να τον νικήσεις, να πιστεύεις, να έχεις ψυχή μέσα σου. Είναι αυτό, τα λέμε, ξέρεις, ακούγονται πολύ λαϊκά ψυχή, αλλά η ψυχή παίζει ρόλο τελικά. Η ψυχή είναι μέσα στα 1-2 βασικά χαρακτηριστικά ενός μεγάλου αθλητή. Τώρα, τι λέμε τώρα. Και πολύ σύντομα, δηλαδή πρέπει ο αθλητής να βοηθάει και εκεί. Τώρα, αν τώρα, εγώ δεν ξέρω την κάθε περίπτωση του καθενός, ξέρεις, του όπως τώρα λέμε του Λεβέκ στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι θέματα που τα βρίσκεις, τα συναντάς, θέμα ψυχολογίας του αθλητή μπροστά σου. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.